ψηφίου του πήγε στην Άγκυρα για να φέρει cash. Μιχάλη, αυτό που έγινε χθε στα κατεχόμενα είναι μία ή καλύτερα άλλη μία απροκάλυπτη παρέμβαση, όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τη Άγκυρα, στην ενεξελίξη προεκλογική διαδικασία. Μία άγαρπη παρέμβαση υπέρ του Ερσίν Τατάρ, ο οποίο αντί στο debate που ήταν προγραμματισμένο εδώ και μέρε με τη συμμετοχή των υποψηφίων, επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο που του έστειλε η τουρκική Προεδρία και βρέθηκε στην Άγκυρα να συναντάται με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οχτάι. Τα 13 εκατομμύρια ευρώ, περίπου σε αυτό αντιστοιχούν τα 117 εκατομμύρια τουρκικέ λίρε, που εξήγηλε ότι πήρε για να πληρώσει αύριο του δημοσίου υπαλλήλου και να συνεχίσει και κάποια μέτρα για το COVID, μπορούσαν να του τα στείλουν, όπω γίνεται συνήθω. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Στα κατεχόμενα λένε ότι αυτό έγινε από τη μια για να υποδειχθεί σε αυτό το κρίσιμο σημείο ποιο είναι ο εκλεκτός υποψήφιος της Τουρκίας στις επικείμενες εκλογές και από την άλλη για να του δώσουν άλοθη ευκαιρία διαφυγής από μια τηλεμαχία αφού ως γνωστόν ο Ερσίν Τατάρ δεν τα πάει καθόλου καλά στον προφορικό λόγο. Αυτό το γεγονός σχολιάστηκε έντονα ενώ στα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου τουρκοκυπριακού τύπου οι τίτλοι ήταν αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή ότι το έσκασε ο Τατάρ. Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι ότι στο χθεσινό debate Μόνο ο Μουσταφά Κιντζή ευθέω και ο Σερτάρ Ντεχτά λίγο πιο προσεκτικά επέκριναν την παρέμβαση τη Τουρκία. Μάλιστα, ο Ακιντζή το είπε καθαρά. Το κάνουν γιατί δεν θέλουν να εκλεγώ. Το σημαντικό είναι ότι ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, ο Τουφάν Ενχυρμάν, δεν σχολίασε στη συζήτηση και αυτό δείχνει ότι ο υποψήφιος της αριστεράς στα κατεχόμενα δεν θέλει να κόψει τους διάβλους επικοινωνίας με την τουρκική κυβέρνηση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις ο Αχιντζή μιλούσε στην άδεια καρέκλα και απέφτεινε και ερωτήσει τον ναι. στον Τατάρ, έτσι, για να τονίσει την απουσία του. Πάντως αντίθετα, αντίθετα σωτηρίο, ο Σερτάρ Τεχτάς το είπε και ο Πανού ήταν πιο ξεκάθαρος έκανε την επιλογή του ενόψη των εκλογών. Ο Σερτάρ δεχτά επενδύει στου κεντροδεξιού ψηφοφόρου τη τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι οποίοι δεν θέλουν αυτή τη σχέση εξάρτηση με την Τουρκία. Το τι θα κάνει στο δεύτερο γύρο είναι ένα στίχημα. Αλλά όπω όλα δείχνουν, με τίποτα δεν θα παροτρύνει του ψηφοφόρου του να στηρίξουν τον Τατάρ. Μάλιστα, χθε βράδυ ο Σερτάρ Ντεχτά, εκτό από το να βλέπει την καρέκλα, είπε ειρωνικά για τον Τατάρ ότι στι 11 Οκτωβρίου δεν θα ξέρει πού θα πάει. Μάλιστα, και η παρέμβαση τη Άγκυρα θα περιοριστεί μόνο στα 13 εκατομμύρια που έδωσε στον Τατάρ, ή να περιμένουμε κάτι άλλο μέχρι τι 11 Οκτωβρίου, μια πιο επιθετική κίνηση εκ μέρου τη Τουρκία. Στα κατεχόμενα, Μιχάλη, εκτιμούν ότι η Τουρκία δεν είπε ακόμη τον τελευταίο λόγο πριν από τι εκλογέ τη 11η Οκτωβρίου. Και θα πρέπει να αναμένεται η κορύφωση. Και θα είναι, αυτή την ώρα δεν το ξέρουμε, αλλά τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι δεν αποκλείουν να είναι και μία κίνηση για την αμόχωστο. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Έντονα ενοχλημένο με τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία.